Να ευχαριστήσω πάρα πολύ την κυρία Δώρα Κυριακάκη, είναι πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Χανίων, η οποία είναι μαζί μας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, κύριε Σφιγνάκη, πώς είστε? Καλησπέρα και στους ακροατές σας. Είμαστε πάρα πολύ καλά. Είμαστε πάρα πολύ καλά και ελπίζουμε το ίδιο και για εσάς και προσωπικά. Αλλά και ως προς την ιδιότητά σας. Και ξέρετε, τα λέμε σήμερα με αφορμή αυτή την περιβόητη λοιπόν Παρασκευή, την μαύρη Παρασκευή, η οποία ελπίζεται να μην είναι καθόλου μαύρη. Ένα νέο δεδομένο για τα εμπορικά, μάλλον για την καταναλωτική μας κίνηση γενικότερα, έτσι. Δηλαδή για εμάς τους καταναλωτές είναι κάτι καινούριο, νεόφερτο τα τελευταία χρόνια. Ναι, έτσι ακριβώς. Είναι ένας ξενόφερτος θεσμός. Έχει υιοθετηθεί τα τελευταία χρόνια. Ξεκίνησε βέβαια τη Μαύρη Παρασκευή. Εντάξει, κρατάει λίγο παραπάνω. Εκμεταλλευόμενοι και ο κόσμος και τα μαγαζιά, οι προσφορές και τις τιμές που υπάρχουν. Οπότε και ο κόσμος έχει τη δυνατότητα να δει και να. Βέβαια, είναι και ενημερωμένος πλέον και ο κόσμος και ξέρει τι γίνεται στην αγορά. Τα social είναι ανάμεσά μας και μπορεί να δει και το πριν και το μετά, έτσι, και σίγουρα θα είναι και μια έτσι ανάσα σε κάποια μαγαζιά, σε κάποια καταστήματα για τον εμπορικό κόσμο, έτσι, για τα εμπορικά καταστήματα. Άρα είναι μια καλή περίοδος τελικά και για τους καταναλωτές και για τους εμπόρους, είναι μια ευκαιρία για κάποιες έτσι προσφορές. Κοιτάξτε, υπάρχουν τώρα κάποιες ευκαιρίες λόγω εκείνης της ημέρας και μέχρι το Σαββατοκύριακο κάποια που θα κρατήσουν. Βεβαίως η αλήθεια είναι ότι υπάρχει μετά ένα μεγάλο διάστημα που είναι και οι γιορτές των Χριστουγέννων. Αυτό λίγο, ακούμε ότι λίγο και έτσι υπάρχει ένα κενό και τέλος ψωνίζει τώρα, μετά αφήνει μεγάλο κενό και περιμένει τις γιορτές. Οπότε για κάποιους μπορεί να είναι έτσι λίγο πιο θετικό, για κάποιους λίγο παγώνει ανάμεσα την αγορά στο κενό αυτό, έτσι. Άρα ο εμπορικός κόσμος περισσότερο περιμένει τώρα τις μέρες των γιορτών, έτσι, κυρία Κυριακάκη. Δηλαδή είναι μια μικρή. Ναι. Έτσι, κοιτάξτε, σίγουρα τα Χριστούγεννα είναι η πιο ζωντανή, πιο δυνατός μήνας της χρονιάς. Ναι. Η περίοδος αυτή των γιορτών, που όλοι αυτοί προσδοκούμε και όλοι αυτοί αναμένουμε. Σαφώς κάποια δωράκια θα προωθούν τώρα, όποιος βρει μια ευκαιρία έτσι ανάλογη και καλή. Και σαφώς βέβαια, μην ξεχνάμε ότι οι γιορτές είναι μπροστά, τα μαγαζιά είναι έτοιμα, είναι προετοιμασμένα και θα υπάρχουν έτσι, υπάρχουν πάλι σίγουρα και ανάλογες τιμές, έτσι όπως ο καθένας θα πάρει από μικρός μεγάλα δώρα. Οπότε πιστεύω ότι είναι μια. Και το τωρινό, το Σαββατοκύριακο και των γιορτών είναι μια καλή περίοδος για τα εμπορικά καταστήματα. Αν δεν κάνω λάθος, τώρα είναι ανοιχτά και τα καταστήματα την Κυριακή. Είναι προαιρετικά. Προαιρετικά βέβαια πάντα. Ναι, ναι, προαιρετικά. Όποιος μπορεί να είναι ανοιχτά. Τι πρέπει να προσέξουν οι καταναλωτές τώρα, γιατί έχουμε πει πολλές φορές, κυρία Κυριακάκη, ότι σίγουρα οι συνάδελφοί σας και ο κλάδος σας είναι πάρα πολύ προσεκτικός ό,τι έχει να κάνει με το τι πρέπει να ακολουθείτε κι εσείς, ό,τι έχει να κάνει με την προστασία του καταναλωτή. Αλλά υπάρχουν έτσι στοιχεία τα οποία κι εμείς ως καταναλωτές πρέπει να προσέξουμε αυτές τις ημέρες. Είναι, κύριε Σφαγιανάκη, και αυτό που σας είπα και πριν, ότι ο κόσμος πλέον βλέπετε ότι τα social που έχουν μπει στη ζωή μας, όλα τα ηλεκτρονικά, δηλαδή όλες αυτές οι ενημερώσεις που μας έρχονται, καταιγισμός δηλαδή από τα διαφημίσεις, θεωρώ ότι έχουν ψαχτεί και ξέρουν τι συμβαίνει στην αγορά. Δηλαδή αυτός που θέλει να μπει θα μπει στο ίντερνετ, θα δει θέλω αυτό το προϊόν, πόσο έχει και θα πάει να το κοιτάξει και από κοντά. Οπότε εντάξει, ξέρει ο κόσμος, γνωρίζει πια. Είναι ενήμερος σε αυτά τα πράγματα. Σίγουρα είναι ενημερωμένος και γνωρίζει. Ο μεγαλύτερος εχθρός, θα σας ρωτήσω εγώ τώρα, ποιος είναι για τον εμπορικό κόσμο αυτές τις μέρες, και όχι μόνο τις Black Friday, ενώ και τις ημέρες των Χριστουγέννων? Ο καθένας έχει τα προβλήματά του, ο καθένας μετράει, να το πω έτσι απλά, την τσέπη του, έτσι. Και βέβαια και αυτός είναι ο καθένας που έχει μετρήσει τη ζωή του και την καθημερινότητά του, θα πάρει αυτά τα απολύτως απαραίτητα. Το σούπερ μάρκετ, ένα δωράκι, γι' αυτό λέω ότι στην αγορά υπάρχουν και τιμές για όλο τον κόσμο, έτσι, από ένα μικρό δώρο, ένα πιο μεγάλο, και σίγουρα είναι ένας μεγάλος εχθρός οι δυσκολίες που έχουμε και εμείς σαν εμπορικά καταστήματα, έτσι. Και εμείς καθημερινά έχουμε
τόσες υποχρεώσεις φορολογικές, με το υπαλλήλους μας. Και για μας είναι το ίδιο. Η ίδια ακριβώς καθημερινότητα ζούμε και εμείς, όπως και οι καταναλωτές. Mm-hmm. Πάντως, κυρία Κυριακάκη, επειδή τα Χανιά συνηθίζουν να έχουν την τιμητική τους τις ημέρες των γιορτών, φαντάζομαι ότι αυτές τις μέρες περιμένετε και εσείς μεγαλύτερη έτσι, επισκεψιμότητα, περισσότερο κόσμο στα Χανιά. Άρα, αυτό φαντάζομαι θα αποτυπωθεί και στα εμπορικά καταστήματα. Ναι, ναι, έτσι. Έτσι ευελπιστούμε. Αυτό είναι το μάτι μας, έτσι να έρθει και η Έλληνες επισκέπτες και από όλη την Ελλάδα. Και εμείς από την Κρήτη να ανταλλάξουμε επισκέψεις μεταξύ μας, από νομό σε νομό. Ευπρόδεκτη, εδώ είναι τα Χανιά μας, να έρθει όλος ο κόσμος και να μας υποδεχτεί και να, έτσι, να έχουμε ένα ωραίο κλίμα που είναι και οι γιορτές. Και μας χρειάζεται όλους μας μια καλή έτσι, διάθεση. Επειδή σας έχουμε πετύχει και στο κατάστημά σας και είναι σε ώρα λειτουργίας, να σας αποδεσμεύσουμε και να σας ευχαριστήσουμε και πάρα πολύ. Καλά, να είστε καλά. Ευχαριστώ σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και καλή συνέχεια, λοιπόν. Επίσης, και φυσικά θα τα ξαναπούμε.